Κύριε Παπαναστάση, πείτε μας για τη δική σας τοποθέτηση, τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για το μεταναστευτικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές αρκετοί και νομίζουν και οι πολίτες από αυτοί μπορεί να νομίζουν ότι έχετε την ίδια θέση με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ή ότι η προσέγγισή σας γενικά είναι, τι λέει η Νέα Δημοκρατία, το αντίθετο. Για εξηγήστε μας. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια βαριά σύγχυση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι, αναφέρομαι. Προσέξτε. Δεν παρεξηγώ καθόλου αυτό. Αναφέρομαι στο μεταναστευτικό. Στο τι κάνουμε με το μεταναστευτικό. Βεβαίως, σε αυτό το θέμα. Είναι τελείως, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη στη θέση μας. Και αυτό θα προσδιοριστεί και στην αιτία του μεταναστευτικού. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Είναι γεγονός, ακούστηκε και προηγουμένως, ότι υπάρχει μια αρνητική αναβάθμιση της επιθετικότητας και της αμφισβήτησης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Είχαμε στα αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις θαλάσσιες ζώνες. Τώρα πλέον μπήκαμε στο εθνικό λεγόμενο έδαφος. Αμφισβητεί ελληνικό έδαφος αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αμφισβητώντας βέβαια τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες υπάρχουν. Ή να το πούμε λίγο διαφορετικά, αναγνωρίζει η ελληνική κυριότητα υπό όρους. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ άσχημη εξέλιξη και συμβαίνει πότε. Τη στιγμή που η Τουρκία αντιμετωπίζεται από τη διεθνή κοινότητα και από τους εταίρους της κυβέρνησης, τους πυλώνες της εξωτερικής της πολιτικής, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Τουρκία αντιμετωπίζεται ως πραγματικά σημαντικό στρατηγικό εταίρος. Είδαμε μάλιστα και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην προχθεσινή άσκηση εφές που έκανε η Τουρκία για την κατάληψη νήσου. Και προφανώς δεν εννοούσε νήσο των Αζωρών, να ανατρέξουμε λίγο και στο στίχο του Μπόστ. Αλλά η κατάληψη νήσου ήταν για νήσο του Αιγαίου. Συμμετείχαν ποιοι? Γύρω στις 40 χώρες, 37 χώρες. Γιατί αυτό έχει σύμμαχοι της Ελλάδας. Έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας το πείτε, ναι, αυτό. Ναι. Επειδή εσείς έχετε περάσει από τις ενόπλες δυνάμεις και μάλιστα ως ανώτερος αξιωματικός, θεωρείτε ότι εδώ έγινε μια άσκηση με αυτούς που λέμε συμμάχους μας, που εκπαιδεύει με έναν τρόπο και την Τουρκία ώστε να κάνει μια κατάληψη ενός ελληνικού νησιού, μιας βραχονισίδας, ή άσκηση εφές ήταν αυτή, κύριε Παπαναστάση? Είναι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται. Και συμμετείχε βέβαια σε πολύ κομβικό ρόλο, συντονιστικό και επιτελικό, ένα υπερπλοίο πολεμικό των ΗΠΑ, το Άρλινγκτον, δεν έχει σημασία ποιο είναι. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, ότι τη στιγμή που η Τουρκία αμφισβητεί ευθέως ελληνικό έδαφος, γίνονται τέτοιες ασκήσεις και συμμετέχουν αυτές οι χώρες, και δεν είναι μόνο αυτές. Είδαμε τις δηλώσεις, οι οποίες είναι πραγματικά, αποκτούν τρομακτική διάσταση. Όταν σε μια χώρα που διεκδικεί έδαφος και που η κυβέρνηση θεωρεί, μιλάω, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως πυλώνα διασφάλισης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και κυριαρχίας και προσφεύγεις αυτές όποτε απειλείται, αυτές οι χώρες τι είπαν? Βρείτε τα. Ή συζητήστε και κάνετε διάλογο. Θεωρείτε ότι και σε μια κρίση με την Τουρκία θα μας πούν βρείτε τα, δεν θα συνδράμε? Μα το λένε, δεν θα το πούνε. Μάλιστα. Αυτό που είναι κυρίαρχο είναι τα συμφέροντα τα οποία έχουν αυτές οι χώρες και που, αν θέλετε, διαπραγματεύονται με την Τουρκία. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ποιο? Ότι αυτή τη στιγμή, όσο αυξάνονται οι ανταγωνισμοί, οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, λέμε εμείς, και μην κατηγορηθούμε για χρήση ξύλινης γλώσσας, είναι ένας επιστημονικός όρος. Ο κύριος καθηγητής το γνωρίζει το περιεχόμενο του όρου υπεριαλισμός, διδάσκεται, έτσι δεν είναι, κύριε Κυκαιρίδη? Σημαίνει κλοπή πλουτοπαραγωγικών πόρων, να το πω λαϊκά, από άλλους λαούς. Όσο λοιπόν αυξάνονται αυτοί οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή μας, αυξάνεται και η επιθετικότητα της Τουρκίας. Και ένα σχολείο σας, κύριε Παπαναστάση, σε σχέση με το προσφυγικό. Τι να κάνει η χώρα μας? Να έχει σκληρή πολιτική, να μην περνάνε, να έχει άλλη πολιτική, να επικαλεί το διεθνές δίκαιο? Ποια είναι η συνταγή? Καταρχάς, το προσφυγικό, οι αστικές κυβερνήσεις, η κυβέρνηση της Ελλάδας, ναι, βέβαια, και, τις, και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις το βλέπουν πού? Ας μείνουμε στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Ελλάδας βλέπει το προσφυγικό ως πρόβλημα πού? Στα σύνορα της Ελλάδας. Όμως αυτό είναι μια τεράστια και απάνθρωπη υποκρισία. Γιατί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κατά μία έννοια, και θα το συζητήσουμε, ίσως δημιουργούν κάποιο πρόβλημα οι μετανάστες. Πρόβλημα όμως δεν είναι οι μετανάστες. Όχι, πρόβλημα είναι αυτοί που δημιουργούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και νομίζω σε αυτό συμφωνείτε. Έτσι, δεν αυτό είναι οι άνθρωποι. Το πρόβλημα, αυτό προφανώς συσκοτίζεται, και συσκοτίζεται βέβαια με ένα τρομακτικό τρόπο. Πρόβλημα αποτελούν αυτοί που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τι να κάνουμε όμως όταν έρχονται? Ή τους εργαλειοποιούν. Ανεξάρτητα. Θα σας απαντήσω. Από την ώρα λοιπόν
που εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα πάμε στην πηγή και λέμε ότι για παράδειγμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν το ΝΑΤΟ, το οποίο αντίστοιχα συμμετέχει στη δημιουργία προσφύγων και μεταναστών. Μην ξεχνάμε το 2011 διαλύθηκε η Λιβύη. Ξεκίνησε ένα τεράστιο και δεν έχει τελειώσει ακόμα κύμα προσφύγων. Ποιος την έκανε την επέμβαση εκεί πέρα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 2011 συμμετείχε και η Ελλάδα σε αυτό. Και σήμερα τι βλέπουμε? Η εκμετάλλευση όλων αυτών. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά, δεν κλείνουμε τα μάτια βέβαια και σε αυτό το κύμα το οποίο εργαλειοποιείται, πότε εργαλειοποιείται, πότε ανεβαίνει, πότε κατεβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή έχει τεράστιες ευθύνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες τις οποίες υπογράφει και η Ελλάδα. Εμείς κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση και είναι γνωστή από την ώρα που βλέπουμε στην Τουρκία να συσσωρεύονται αυτά τα εκατομμύρια προσφύγων. Ας στήσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα γραφείο διαχείρισης μεταναστών στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αυτοί ας διευκολυνθούν. Μάλιστα. Με την παροχή εγγράφων και βέβαια πριν την παροχή εγγράφων περίθαλψη αντίστοιχη που, αυτή που αντιστοιχεί στον άνθρωπο τον 21ο αιώνα και στη συνέχεια να τους δοθούν έγγραφα να πάνε εκεί πέρα που θέλουν και όχι να εγκλωβιζονται είτε στην Τουρκία είτε στις ανθρωποφυλακές που υπάρχουν στα ελληνικά. Είναι μια πολυπαραγωγική όντως συζήτηση, γιατί και το προσφυγικό και το κομμάτι των ελληνοτουρκικών. Βλέπετε ότι η αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ μένεται. Ίσως να τους ευνοεί και τους δύο αυτό το κομμάτι του διπολισμού, πηγαίνοντας σε μια πορεία έτσι, εκλογών. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις δικές σας προτάσεις για αυτά τα θέματα και για το φόρο και για τα είδη πρώτης ανάγκης. Καλά τα ομόλογα, καλά τα μεταμνημονιακά, καλά όλα. Εκείνο όμως που κανείς δεν μίλησε, ούτε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είτε ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι για το 11,3 τον πληθωρισμό που ήταν και προφανώς έχει ανέβει κι άλλο, που τσακίζει κάθε μήνα τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν μίλησε, και αυτό είναι η μισή αλήθεια, γιατί είναι η μεσοσταθμή, το μέσα στο σταθμικό ποσοστό. Αν πάμε σε μια ανάλυση, 35% ακρίβεια στη στέγη, σε αυτούς που μένουν στον Ίκιο και είναι εκατοντάδες χιλιάδες. 60% αύξηση στα καύσιμα. Δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Κερίδης, δημοσιονομικός χώρος για ελάφνυση. Γιατί υπάρχει για τους εφοπλιστές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι παίρνουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, αφορολόγητο. Και δεν υπάρχει για τους δυσμύρους τους αγρότες. Δεν υπάρχει. Και έρχεται η κυβέρνηση και ακούσαμε προηγουμένως, θα δώσει. Τι έδωσε? 50 ευρώ για 3 μήνες για τα καύσιμα τα οποία τους έχουν γονατίσει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Και μάλιστα προανήγγειλε ήδη ο αρμόδιος υπουργός, θα το συζητήσει με τον πρωθυπουργό για να δώσει πάλι για το επόμενο τρίμηνο 70 ευρώ. Ποιον κοροϊδεύει? Εδώ δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι. Εγώ θα σας πω μόνο δύο ειδήσεις του τελευταίου 24ωρου οικονομικές, οι οποίες δείχνουν πραγματικά την απανθρωπιά και το πού πάει αυτή. Για το λαό πάντοτε νοιάζομαι. Κανένα ενδιαφέρον περί της υγείας της οικονομικής ολιγαρχίας, της αστικής τάξης που λέμε. Κανένα ενδιαφέρον και αγωνία δεν έχουν. Πάνε καλά αυτοί. Καταρχάς, η πρώτη είδηση έχει να κάνει με την υπέρβαση κατά 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ των φορολογικών εισόδων που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση για το μήνα Μάη. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε αυτό που έχει γονατίσει ο κόσμος. Από τι πήγε να Όχι. Κύριο λόγο, κατά κύριο λόγο οφείλεται στον έμφυα. Ναι, γιατί τον έμφυα που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Σωστά. Δημοκρατία τον κόβανε. Και τώρα ήρθε στο πρώτο τετράμινο, τσάκισε τους πάντες. Η πρώτη είδηση. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και βέβαια είναι μια παρακαταθήκη για το πλεώνασμα, το πρωτογενές πλεώνασμα που θέλει η κυβέρνηση να δείξει για τον επόμενο χρόνο. Δεύτερη είδηση. Το κλείσιμο, την εγκληματική τροπολογία για το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Δεν έτυχε. Ήταν στοχευμένο και είχε συγκεκριμένο λόγο. Είδαμε και τις περασμένες ημέρες ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πρωτοστάτησε στις κινητοποίησεις και στην αγωνία αυτών των ανθρώπων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στις κινητοποίησεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στις κινητοποίησεις, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε λίγο το χεράκι του στο να φτάσει ΛΑΡΚΟ και η οικονομία σήμερα εδώ πέρα. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό. Τι κάνει με το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ και γιατί το αναφέρω σαν είδηση του τελευταίου 24ωρου που έχει σχέση με αυτό? Πρώτα απ' όλα είναι η εκποίηση της εταιρείας και η απολύση εκατοντάδων εργαζομένων. Αλλά όπως προκύπτει τώρα, η εξέλιξη αυτή είναι ένα από τα προαπαιτούμενα
που εκπληρώνει σήμερα η κυβέρνηση για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την μεταμνημονιακή εποπτεία. Δεν τυχαίνουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ανάπτυξη όταν τσακίζεται όλος αυτός ο κόσμος. Και μάλιστα είναι ένας εκ των ουκάνευ όρων για να τερματιστεί το καθεστώς της μεταμνημονιακής υποπτίας, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, που δίνει φυσικά τη σκητάλη σε τι, στα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν τελειώσανε. Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία η οποία δημιουργήθηκε από τα μνημόνια είναι παρούσα, και δεύτερον έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, έχουμε και τα υπόλοιπα μνημόνια. Άρα δεν είναι τόσο ρόδινα, ή μάλλον δεν είναι καθόλου ρόδινα. Για το λαό είναι μαύρα. Δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, κύριε Κερίδη, δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Ειδικά εσείς. Μισό λεπτό. Γιατί διακόπτεται συνέχεια και παρενδένει. Κύριε Παπαναστάση, υπάρχει πάντα ένα επιχείρημα που λέει τα θετικά μέτρα, και το ακούμε από άλλα κόμματα σε αυτή την πολιτική, όχι από το δικό σα κόμμα, να τα ψηφίζουμε ακόμα και αν διαφωνούμε. Εσείς, υπάρχει περίπτωση να ψηφίσετε κάποιο θετικό μέτρο που θα φέρει η κυβέρνηση, όπως ας πούμε την επέκταση του Fuel Pass, δηλαδή κάποια επιδότηση σε συγκεκριμένους πολίτες με εισοδηματικά κριτήρια? Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όχι απλά εμείς θετικά μέτρα θα τα ψηφίσουμε. Εμείς προτείνουμε θετικά μέτρα. Για παράδειγμα, στις 10 του Νοέμβρη που μας πέρασε και έχει σχέση και με το αφορολόγητο πετρέλαιο, έχουμε τους αγρότες οι οποίοι πλέον δεν έχουν την ρευστότητα να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Αυτή η κατάσταση. Και εμείς προτείναμε τότε, στις 10 του Νοέμβρη, αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Να μην πληρώνουν ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα. Θα σας πω ότι θα πέσουν έξω τα έσοδα όμως. Τα έσοδα το είπαμε. Τώρα, όταν, να μην πω, εταιρείες αεροπορικές παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια γιατί απλά μειώθηκαν τα έσοδά τους, δεν μιλάμε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου τώρα. Δεν μιλάμε, είπα, και τους εφοπλιστές για το πετρέλαιο το παίρνουν αφορολόγητο. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι δυστυχούντες εφοπλιστές να φυγούν στην Ασία 188 πλοία. Τα λένε οι Γερμανοί. Τα οποία πλοία αυτά είναι για τη μεταφορά υγρού φυσικού αερίου. Κόστος των ναυπηγήσεων αυτών είναι 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλό είναι. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Ναι. Πάντως οι Γερμανοί το έχουν θέσει θέμα αυτό, ξέρετε. Δεν ξέρω τους Γερμανούς αυτοί. Εγώ ξέρω αυτό ενάντια στον εθνικισμό. Έχει ενδιαφέρον αυτή η θέση. Τις αιτίες που ο λαός μας βιώνει αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει. Είναι πάντως λάθος που ο κυβερνητικός προσέγγισε.